Αφρική από το πουθενά. Έκανε την. Ακούστε τώρα την βαλκανική συνδιάσκεψη της Αλβανίας. Με τα τρία αλβανικά κόμματα να έρχονται από τα Σκόπια, να έρχονται Αλβανοί του Κωσόβου και να στρατούνται στα Τίναμα. Έδωσε λοιπόν εντολή ο Ράμα μετά από απέτηση του Τζορτζ Σόρος, για να καταλάβετε το παιχνίδι, να μην αντιδρούν οι Αλβανοί, ώστε να έρθει ο Ζάεφ να συγκυβερνήσουν μαζί του, για να λύσουν το όνομα των Σκοπίων και να δώσουν το Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Σας λέω και πού έγινε, και επειδή θα πούμε συνωμοσιολογώ. Δεν συνωμοσιολογώ. Ακούστε γιατί. Διότι αμέσως μετά σχημάτισαν αυτοί μέτωπο υπέρ του ΖΑΕ. Τα τρία κόμματα βγάλαν κοινή ανακοίνωση. Φύγανε τα τύρανα και βγάλαν κοινή ανακοίνωση. Και ζήτησαν μόνο αλβανική γλώσσα να είναι επίσημη. Αυτό ήταν το αίτημά τους. Και αν λίγο θυμάστε ιστορία πριν μερικά χρόνια, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είχαν πάρει τα όπλα στο Τέτοβο και είχαν σκοτώσει όλους τους Σκοπιανούς στρατιώτες σε ένα φυλάκιο. Και είχαν επαναστατήσει και ήθελαν να διασπάσουν τα Σκόπια για να ενωθούν με την Αλβανία η εθνική πλευρά του Σκοπίου. Και ξαφνικά βάλανε 1,5 λίτρο νερό στο κρασάκι τους και το καταπίνουν. Όχι, ήταν εντολή του Σόρος προς το Ράμα, ο Ράμα προς αυτούς. Γι' αυτό πούλωσα, γιατί ο Ράμα περιμένει να γίνει η μεγάλη Αλβανία στην πορεία. Ο Ράμα, για να ξέρετε, είναι φίλος του Σόρος. Βρέθηκε στο γάμο του Τζορτζ Σόρος ο ίδιος ο Ράμα με την πρώτη γυναίκα του, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Open Society του Σόρος. Η γυναίκα λέγεται Θήκο, η πρώτη γυναίκα του Ράμα. Τότε λοιπόν, στο γάμο του Σόρος ήταν από τους λίγους που πήγε. Έλληνας πολιτικός ψάχνων ανθρώπων δεν βρέθηκε εκεί. Κατάλαβες, αγαπητή μου Δημήτρη. Δηλαδή ο Έλληνας δεν πήγε, δεν κάλεσε κανέναν Έλληνα. Τους είχε τους ψήφια τους δικούς μας. Το Ράμα και τη γυναίκα του την κάλεσε ο Τζορτζ Σόρος. Άρα λοιπόν όλο το παιχνίδι που είστε εκεί, η Θήκο για να καταλάβετε, πήρε 9 εκατομμύρια ευρώ ως υπεύθυνη του Ινστιτούτου Οικομή στα Σκόπια από το Σόρος. Η γυναίκα του Ράμα η πρώτη έχει ένα ίδρυμα το οποίο λειτουργεί στα Σκόπια και στα Σκόπια και πήρε 9 εκατομμύρια δολάρια επιχορήγηση. Δείτε τη διασύνδεση. Ο Κούλευσκι λοιπόν πολέμησε τον Σόρος με μανία. Με μανία. Με το κίνημα Stop Operation Soros. Ενώ αρχικά ήταν μαζί του. Ο Κούλευσκι, τον οποίο έφαγε ο Ζάεφ, ήταν με τον Σόρος από την αρχή. Στην πορεία κατάλαβε ο Σόρος ότι ο Κούλευσκι κάνει σχέση με τον Πούτιν. Διακριτικές μεν, αλλά επιχειρεί να απογαλακτιστεί, γιατί κατάλαβε ότι η Αλβανία του παίξει βρώμικο παιχνίδι. Και τότε λοιπόν κάνει το κίνημα Stop Operation Soros ο Κούλευσκι, αλλά ήταν πολύ αργά. Ο Ράμα στήριξε τον Ζάεφ λόγω Σόρος και τσαμουριάς. Και τώρα αρχίζει το πανηγύρι με αυτά που έρχονται για τη χώρα μας. Διότι επενδύει ο Τζορτζ Σόρος και ο Ράμα στο διαμερισμό της Ελλάδος. Μας πηγαίνουν για ακροτηριασμό. Και μην αρχίσουν κάποιοι, κάνεις έτσι λέγει ο Γκέινις τώρα. Τέρμασε τώρα, τα μαγκάζια. Λοιπόν, θα πω το εξή για να το καταλάβετε. Επειδή κάποιοι έχουν αποσανατολίσει τους Έλληνες και ασχολούνται μόνο με την Τουρκία, που είναι πολύ σοβαρό θέμα, να ξέρετε ότι προσπαθούν να επιλύσουν τον Σκοπιανό, τώρα, εκρηκτό, θα επικαλεστούν μείζονο σημασίας εθνικό θέμα με την Τουρκία και να μας το φορέσουν έτσι. Μην τολμήσουν και δώσουν όνομα Μακεδονία, θα τους κόψουν τα πόδια. Ήρθε η ελληνική λύση για να λογοτομεί στη λογική. Πάμε στο επόμενο. Δημοσίευμα των Washington Times, 9 Δευτέρου, του 17. Ακούστε τίτλο. Το μολυσμένο από το Σόρο State Department παίζει πολιτικά παιχνίδια στην Αλβανία. Washington Times. Δεν το Βελόπουλος. Ψάξτε να το βρείτε. 9 Φεβρουαρίου του 17. Και έλεγε τότε ότι ο ίδιος ο Σόρος έστελνε emails στην κυρία Χίλαρη Κλίντον. Είναι παιδιά ο δικαστής Λίντος. Τα WikiLeaks τα δημοσίευσαν αυτά. Που έλεγε ουσιαστικά, τη ζήτησε από τη Χίλαρη να γίνουν βίαιες διαδηλώσεις στα Σκόπια και να σχηματοδοτήσει ο ίδιος. Μέσω email. Ο Σόρος ζήτησε από τη Χίλαρη να υποδαβλήσει κινητοποιήσεις στα Σκόπια. Για θυμηθείτε λίγο Δεκεμβριανά στην Ελλάδα. Ακούς Δημητράκο. Να τα ακούς αυτά. Με email του Σόρος δόθηκε εντολή στη Χίλαρη να υποκινήσουν τις βίαιες εκδηλώσεις στα Σκόπια του 11, έγιναν οι εκδηλώσεις, για να πέσει ο Κρούλευσκι. Φίλες και φίλοι, η Αλβανία
είναι απαραίτητη για την Αμερική. Είναι απαραίτητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλαπλούς λόγους. Σας είπα ένας λόγος που αφορά τον μεικτό πλούτο, αλλά και την διείσδυση προς την Ευρώπη. Η Αλβανία, φίλες και φίλοι, είναι η χώρα κόμπος που περνάει όλη η ηρωίνη του Αφγανιστάν. Όλη. Τράνζιτ. Γιατί κανένα αεροδρόμιο δεν θα δεχόταν η ηρωή να μεταφορτώνεται από το Αφγανιστάν στα Τύρανα. Έτσι γίνεται. Γίνονται τεράστιες, επαναλαμβάνω, διαδρομές από Αφγανιστάν Τύρανα και από Τύρανα Ευρώπη. Και η λύση η δική μας βάλαν την Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνελεμένο μέλος. Όταν τα έλεγα στην Βουλή ήμουν τρελός. Επί Νέας Δημοκρατίας το 8. Αλλά τους είπαν οι Αμερικανοί βάλτε τους. Για να μπορούν να μην γίνονται έλεγχοι τελωνιακοί. Διότι όταν μια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδεδεμένο μέλος, γίνεται έλεγχοι. Τι κάνει λοιπόν, όλη η ροή του Αφγανιστάν, που το Αφγανιστάν το ελέγχουν οι Αμερικανοί, το όπιο δηλαδή, όλο το όπιο το ελέγχουν οι Αμερικανοί. Δηλητηριάζουν, σκοτώνουν τους Ευρωπαίους με τα ναρκωτικά. Καταλάβατε.